Το είχε και στο πρώτο παιχνίδι, στο 5-3-2 του 1-1 της Τούμπας. Όταν κέρδιζε την μπάλα δεν είχε στηρίγματα να βγάλει αντεπιθέσεις. Και αυτό γιατί κανένας εκ των τριών χαφ, Τζιόλι, Κάτσε και Τζίμι Ροτ, δεν μπόρεσε να ξεμητήσει. Το έκαναν μόνο οι πλάγιοι μπακ χαφ που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο στο παιχνίδι. Και ο Μακ, ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Μπερμπάντοφ, διότι ποδοσφαιρικά κατέστρεψε όλες τις αντεπιθέσεις, όλες τις επιθέσεις ευνηδιασμού οι οποίες βγήκαν ή πήγαν να βγουν στο παιχνίδι. Και ίσως ήταν και το μοναδικό λάθος του προπονητή να τον ξεκινήσει και να μην βάλει το Ροντρίγκες εκεί επάνω, για να κρατάει πίσω και τα δύο στόπερ. Με τον Μπερμπάντοφ, αυτός ο σέντερ μπακ, πώς το λέγανε, ο ένας, ποιος ανέβαινε 70 μέτρα, δεν τον πήραζε. Σου λέει και τι να γίνει, να καθεί, θα κάνει κούρσο ο Μπερμπάντοφ 60 μέτρα, στα 20 μέτρα θα πάθει έφραγμα μυοκαρδίου, πάρ τον Τέζα να πούμε. Οπότε εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βγάλει επιθέσεις ευνηδιασμού. Και όταν έχεις 3-5-2 και παίζεις με τέτοιο αντίπαλο, θες εκτός από το ΜΑΚ δεύτερο σεντερφόρ γρήγορο, δηλαδή τον Ροντρίγκες, θέλεις τους δύο πλάγιους back half γρήγορους ή τον έναν από τους δύο, αλλά επίσης θες και ένα με 1,5 half, 2 half να σου βγει ένα, μια ώρα, μια ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτόν. Και ακούω τους παοξίδες που λένε ο Τζίμι Ροτ και ο Τζίμι Ροτ, ρε άσε το Τζίμι Ροτ, βγήκε ποτέ. Κλείστηκε, λέει, πίσω έκοψε. Μα έκοψε μαζί με τον Κάτσε, μα έκοψε μαζί με τον Τζιόλι, μα έκοψε μετά μαζί με τον Σάμπο. Είναι τέταρτα τέσσερα αμυντικά χαφ. Άρα λοιπόν ο Τζίμι Ροτ δεν κρίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να τον δούμε με το Λεβαδιακό σαν δεκάρι. Αν και εγώ νομίζω ότι ο Τζίμι Ροτ είναι για πιο πίσω, εντάξει, να παίξει με τον Κάτσε, να χαμηλώσει δηλαδή όμως τον μπόι του Πάου, γιατί ο Τζιόλι χώνεται σαν τέταρτο. Ή να παίξει ο Πιτσιρικάς ο Μιστακίδης δεκάρι, γιατί θέλω να τον δω, επαναλαμβάνω, τρία παιχνίδια για να βγάλω συμπέρασμα, πίσω από τους δύο φορ σε 3-5-2 ή πίσω από τον ένα φορ στο 4-2-3-1 ή 4-3-3.